Δήμαρχε Επιποδός, βλέπουμε ότι είχαμε και ζημίες επίσης στην πόλη, εκτός από την Κέφαλο που είχαμε από νωρίς. Για δώστε μας εσείς μια εικόνα για τη μέχρι τώρα κατάσταση. Κύριε Κέρι, από νωρίς το απόγευμα είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους που πλησιάζαν και ξεπερνούσαν και τα 11 ποθόρ. Είχαμε μια σειρά από καταστροφές, κυρίως στη δημοτική κοινότητα της πόλης μας. Είχαμε καταστροφές επίσης και φθορές σε αυτοκίνητα. Παρενέβη και η πυροσβεστική και το λιμεναρχείο και η δημοτική αστυνομία. Οι τεχνικές υπηρεσίες και η υπηρεσία περιβάλλοντος είναι έξω από την πρώτη στιγμή. Βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Για τις πρώτες αποκαταστάσεις, ναι. Μια σειρά από ιδιοκτήτες βρέθηκαν. Κάποιοι άλλοι προφανώς βρίσκονται σε ταξίδι και θα παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους σε όχι καλή κατάσταση. Έχουμε ζημιά δηλαδή με τις πέτρες που έχουν βγει πάνω. Φθορές, βέβαια. Οι πέτρες βγήκαν σχεδόν μέχρι τον δρόμο. Βλέπαμε προηγουμένως τις μπουλτόζες που παρενέβησαν εδώ στον παραλιακό. Για να καθαρίσουν το δρόμο τη πέτρα και να το ανοίξουν. Έχουμε ένα έντονο πρόβλημα στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο εμφανίζεται από την περίοδο που κατασκευάστηκε ο ποδηλατόδρομος. Ναι. Στο ύψος του διοικητηρίου, στο πρώην επαρχείο, ναι. Υπήρχε μια σειρά από μπάζα, μπορώ να πω, που εξέβρασε η θάλασσα, τα οποία τα καθάρισαν οι τεχνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα στο παραλιακό μέτωπο, κάτω από το Δημαρχείο, από την Καμάρα και μέχρι τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το νερό έχει ξεπεράσει τα 25 εκατοστά, έχει ανέβει πάνω από το πεζοδρόμιο δηλαδή και ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα πριν ξεκινήσει η βροχή. Άρα με τα δυσκολίες διέρχονται εδώ που βλέπουμε κάποιοι συμπολίτες μας με τα οχήματά τους. Ελάχιστοι διέρχονται γιατί γνωρίζουν το πρόβλημα, είναι πλέον γνωστό και το είδαμε από κοντά απόψε και με τον συνάδελφό μου τον κύριο Πή. Πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Εκτίμηση μου είναι μια καταρχήν εκτίμηση ότι είναι μεγάλο το κόστος. Αλλά η παρέμβαση πρέπει να γίνει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει νέο... Πρέπει να το μελετήσουμε προσεκτικά, γιατί τα ύψη είναι οριακά. Δίκτυο απορροής δηλαδή. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα αυτό συνέβη την περίοδο κατασκευής του ποδηλατόδρομου. Θα το μελετήσουμε, πρέπει να γίνει παρέμβαση οπωσδήποτε. Σε ό,τι αφορά τα δέντρα, είχαμε ζημιές από δέντρα, από πτώσεις, από σπάσιμο δέντρο. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και στην είσοδο της πόλης. Έχει παρέμβει ήδη η υπηρεσία περιβάλλοντος και πολλά μεγάλα κλαδιά σε πολλά σημεία της πόλης. Επίσης στο στρατόπεδο του 295 είχαμε μια ζημιά μεγάλη με το πράχτη, με την περίφραξη. Και εκεί είμαστε παρόντες, αλλά είχαν προλάβει οι στρατιώτες του στρατοπέδου και απεκατέστησαν. Θα παραμείνετε σε επιφυλακή τη νύχτα? Είμαστε σε επιφυλακή βέβαια. Μάλιστα. Ευχαριστώ.